Η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη. 70% των φοιτητών διαφωνεί με το νομοσχέδιο. Μεγάλες κινητοποίησεις 2 μήνες, επίμονες, μαχητικές. Ο Πρωθυπουργός περνάει από φροντιστήρια τη ΔΑΠ. Μιλάμε για απελπισία τώρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να καλλιεργήσει ότι οι επενδυτές είναι και ζώρικοι κιόλας και θα βάλουν και αυστηρά κριτήρια. Κοιτάξτε να δείτε. Και μάλιστα μιλάει για και τις άλλες χώρες που είναι παντού στις άλλες χώρες και μόνο στην Ελλάδα δεν είναι. Να θυμίσουμε επίσης ότι στις άλλες χώρες υπάρχουν και φοιτητικά δάνεια, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει καλά η εργατική λαϊκή οικογένεια ότι θα ανταπεσωθεί η ίδια και οι φοιτητές θα δουλεύουν μέχρι τα 50 τους για να ξεχρεώσουν αυτά τα φοιτητικά δάνεια. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος που γίνεται στο εξωτερικό και αυτό δεν το λέει η κυβέρνηση, δεν το λένε και τα υπόλοιπα κόμματα που είναι υπέρ του εμπορίου, θα αναφερθώ. Δεύτερο ζήτημα. Θα πλήξει το δημόσιο πανεπιστήμιο κτλ. Να κάνουμε μια αναφορά στα νοσοκομεία. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία που θησαυρίζουν. Την ίδια ώρα που σήμερα έγινε ανάνυψη σε καρέκλα από χειρουργείο στο Θεαγένειο και στη Λάρισα η ακτινολόγος έκλεισε την πόρτα του ακτινολογικού και έπεσε πάνω και την πλάκωσε. Για τέτοια αναβάθμιση υπάρχει όταν υπάρχει ο ιδιώτης που θησαυρίζει και είναι προϋπόθεση βεβαίως να υπάρχει το ξεχαρβαλωμένο δημόσιο σύστημα υγείας για να θησαυρίζουν οι έμποροι της υγείας, της παιδείας κτλ. Δεύτερον επίσης ζήτημα κρίσιμο είναι και η στάση των άλλων κομμάτων. Τώρα ανακάλυψαν το άρθρο 16 γιατί το προηγούμενο διάστημα συζήταγαν μόνο για τους όρους που θα γίνει. Και λένε για το άρθρο 16 που είναι όντως, παραβιάζουν και το άρθρο 16 η κυβέρνηση με όλη αυτή τη στάση. Αλλά το ζήτημα εμπόριο παιδεία δεν το αφήνουν. Και μάλιστα οι βουλευτές τους ορισμένοι είναι πολύ βιαστικοί και μιλούν για δίδακτρα, μιλούν ότι θα ψηφίσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Που όλα τα προηγούμενα χρόνια στηρίξαν την εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων και τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια και όλο το δρόμο αυτό που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα που λέει ότι θέλουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να φέρουν, αλλά και να ενταθεί ακόμα περισσότερο η λεγόμενη ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των δημοσίων με προτάσεις που πλειοδοτούν τα άλλα κόμματα. Και ο κύριος Κασελάκης μίλησε για επενδυτές να έρθουν να ρίξουν χρήμα στην αγορά και έτσι θα λειτουργεί. Και όλη η συζήτηση περί κριτηρίων, περί αυστηρότητας και τα λοιπά, ξέρετε, θα τα λύνει η αγορά. Και όπως θα μπαίνει ένας και θα με μια ελάχιστη βάση υποτίθεται και θα πληρώνει τα υπόλοιπα με αριστεία υποτίθεται 19-20 χιλιάδες ευρώ και θα γίνεται γιατρός. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει για όλα τα βαλάντια. Μην μπούμε στη συζήτηση δηλαδή. Ο καθένας θα πληρώνει ό,τι μπορεί να πληρώνει και ό,τι μπορεί να δανείζεται προκειμένου να έχει, να έχει σπουδές και εμείς λέμε. Γιατί η κυβέρνηση λέει για 40.000 που φεύγουν στο εξωτερικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί για παράδειγμα δεν ανοίγει θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί δεν χρηματοδοτεί. Γιατί δεν δίνει δυνατότητα να υπάρχει επανεξέταση μαθημάτων και να διευκολυνθούν αυτοί οι άνθρωποι να σπουδάζουν σε ένα δημόσιο, αναβαθμισμένο, ποιοτικό πανεπιστήμιο με υποδομές, με φοιτητικές εστίες, με όλα αυτά που είναι χάρβαλο σήμερα και είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό οι φοιτητές και οι οικογένειές τους στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα. Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο και να υπάρξει αποφασιστική απάντηση των φοιτητών, των μαθητών και του λαού. Δηλαδή, κύριε Συρίγο, να διαλέξουμε πού θα τα σκάνε οι εργατικές λαϊκές οικογένειες. Όχι οι εργατικές λαϊκές οικογένειες. Δηλαδή, να διαλέξουμε. Κύριε Παπαδάκη, η εργατική λαϊκή οικογένεια περνάει στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Που έχουν και συλλογικές συμβάσεις, που έχουν αυξήσεις και τα λοιπά. Δίνουν εξετάσεις, γράφουν 19 και περνάνε. Και μάλιστα και 18 και 19. Όχι, τα πλουσιότητα πρέπει και πηγαίνουν. Είναι στο εξωτερικό. Το θέμα. Κυρία Πέρκα, εντάξει, ταξικό το βρήκατε ταξικό. Είναι. Στείλετε η ελληνική οικογένεια να το στείλει το παιδί στο εξωτερικό. Όχι, τους λέμε εμείς. Θα πας υποχρεωτικό στο εξωτερικό. Ξέρετε γιατί διότι το ΚΚΕ, εσείς το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να ανοίξει. Εσείς και με την πολιτική σας. Να ανοίξει τη δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν στείλετε από μόνη τη και επειδή έχει καραφόβη. Μα κύριε Τσίπρα, έρχεται η Νέα Δημοκρατία τώρα να νομοθετήσει για τους Αιγιαλούς και να επεκτείνει τα 30 μέτρα. Βάζει το ζήτημα της χρήσης πάνω σε νατούρα, λοιπόν. Επίσης.
που είναι και σε αρχαιολογικούς χώρους και αυτά πατάνε και στους νόμους που κάνατε εσείς το 16 και το 17. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, τώρα να το λέτε αυτό. Έρχεται λοιπόν όπως και στα πανεπιστήμια, έτσι και στους Αιγιαλούς, έτσι και στα νοσοκομεία, όπως τρώνατε εσείς, έρχεται μέσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σαρώνει ό,τι απέμεινε. Αυτή είναι η μεγάλη σημαντικότητα. Είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Και όλοι μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νόμοι της, οι οδηγίες της και οι κανονισμοί που αυτοί υλοποιείται όλοι μαζί από κοινού. Αυτή είναι η σύμπλευση. Γιατί ξέρετε τι λέει στον κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, ό,τι και να πει, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία δίνει άδεια στην Hellenic Train για να κυκλοφορεί τα τρένα που δεν έχουν πειρα ασφάλεια, γιατί είναι τα τρένα, το 95% είναι τρένα που δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν κανονικά. Στην Ιταλία δεν κυκλοφορούν αυτά. Επίσης έχουν άδεια, πολλά από αυτά είναι πάνω από 30 χρόνια. Και αυτά έχουν την άδεια πυρασφάλειας που είχαν όταν ξεκίναγαν να μπαίνουν στις δράγες. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Πολιτική. Στην Ιταλία αυτά απαγορεύονται. Έτσι είναι η Hellenic Train. Σήμερα δεν υπάρχει δίκτυο. Και να σου πω ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Σε 202.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου, μόνο τα 15.000 έχουν το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης, το ERTMS στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν. 15.000 χιλιόμετρα στα 202. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές είναι οι οδηγίες και έτσι οδηγούμαστε από διαγεγραμμένα εγκλήματα που πρέπει να υπάρξουν και ποινικές και πολιτικές ευθύνες.